Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, καθώς βαδίζουμε προς τα Χριστούγεννα, είμαστε περίπου στο μέσον της νηστείας των Χριστουγέννων, δεν λείπουν οι πειρασμοί και θα έλεγα ότι ο μεγαλύτερος αυτής της περίοδου ήταν η επίσκεψη που πραγματοποίησε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο Πάπας της Ρώμης στο Φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά κάποια πράγματα για τον Πάπα, για τον Παπισμό και θα ήθελα να συνεχίσουμε και σήμερα, διότι ο Πάπας δυστυχώς δεν έχει αλλάξει. Οι μέθοδοι αλλάζουν ίσως ελαφρώς, στο βάθος όμως η στόχευση είναι η ίδια και οι μέθοδοι σε ένα βαθμό είναι πάλι οι ίδιες, απλώς επειδή πλέον η καθυπόταξη της Ανατολής, της Ορθοδοξίας με τα όπλα όπως επιχειρήθηκε παλιότερα, με τις σταυροφορίες κλπ, έχουν δει ότι δεν αποδίδει. Από τη δεκαετία του 60, από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα και μετά, εφαρμόζεται η επίθεση της αγάπης. Έχουμε επίθεση αγάπης, έχουμε μια κατάσχετη αγαπολογία και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλοιωθεί το φρόνημα του λαού και πράγματι είναι ένας κίνδυνος αυτός. Η αλλοίωση του φρονήματος του Ορθοδόξου μεταξύ των πιστών των Ορθοδόξων, διότι οι παπικοί έτσι κι αλλιώς είναι αλλοιωμένοι και ότι θα έρθει, πιστεύουν αυτοί, αλλά ανθρωπίνως όλα τα και κοσμικά όλα τα αντιλαμβάνονται, οπότε και σε αυτό κάνουν λάθος. Πιστεύουν ότι θα έρθει κάποια στιγμή που το μήλο θα πέσει πλέον μόνο του ως όριμο και θα το πιάσουν να το φάνε. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά και σας διάβαζα ένα κείμενο το οποίο είναι σαν να γράφτηκε σήμερα. Είναι η επιστολή των αγιορητών μοναχών πριν από αρκετούς αιώνες προς τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Παλαιολόγο. Ήταν η εποχή της ψευδένωσης Φεράρας Φλωρεντίας. Σταματήσαμε κάπου επειδή δεν προλάβαμε, αλλά θα μπορούσαμε τώρα, μια και έχουμε, θα το συνεχίσουμε αυτό το κείμενο, θα μπορούσαμε όμως να πούμε και δύο λόγια σχολιάζοντας. Έχω εδώ μπροστά μου την προσφώνηση που έκανε ο Πατριάρχης στον Πάπα, αυτά που είπε ο Πάπας στον Πατριάρχη και την κοινή δήλωση που υπέγραψαν. Δεν θα σας κουράσω διαβάζοντας τα κείμενα ολόκληρα, αλλά κάποια σημεία. Και βέβαια η προκαταρκτική δήλωση την οποία θα μπορούσε να κάνει κανείς είναι ότι ο Πάπας κάνει τα πάντα προκειμένου να πετύχει αυτό που κυρίως τον ενδιαφέρει, είναι η αναγνώρισή του από όλες τις θρησκείες, όχι μόνο από τους χριστιανούς, από όλες τις θρησκείες, η αναγνώρισή του ως του θρησκευτικού ηγέτη της ανθρωπότητας. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που τα ΜΜΕ σε παγκόσμιο επίπεδο εδώ και χρόνια, όταν μιλούν για τον Πάπα της Ρώμης, αναφέρονται στον θρησκευτικό πλανητάρχη. Πήγε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και επισκέφθηκε και τον Μπλε Τζαμί, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για τους μουσουλμάνους εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Και συμπροσευχήθηκε, παρακαλώ, με τους μουσουλμάνους, με τους ημάμιδες, συμπροσευχήθηκε, δεν έχει κανένα πρόβλημα δηλαδή ο Πάπας να συμπροσευχήθηκε με τον οποιονδήποτε. Εξάλλου αυτό γίνεται και στις διαθρησκειακές συναντήσεις και με βουδιστές και με ινδουιστές και με πυρολάτρες και με ινδιάνους και με ό,τι θέλετε. Ακόμη και με αθέους να συμπροσευχηθεί, αν θα προσεύχονταν οι άθεοι. Το είχε πει εξάλλου λίγο καιρό μετά που ανέλαβε το πόστο το οποίο έχει. Είπε ότι εγώ απευθύνομαι και προς τους αθέους. Και προς τους αθέους, όχι μόνο στους βουδιστές και ινδουιστές και μουσουλμάνες, αλλά και προς τους αθέους. Κάνει τα πάντα λοιπόν. Και τον είδαμε να κλείνει τα μάτια και επί 2-3 λεπτά να προσεύχεται. Μάλιστα ο ημάμης δίπλα του τελείωσε νωρίτερα την προσευχή του και καθόταν και περίμενε να τελειώσει και ο Πάπας. Τώρα ο Πάπας τι έλεγε, ο ίδιος ξέρει. Με κλειστά τα μάτια, με ελαφρώς σκυμμένο το κεφάλι και επαναλαμβάνω, είναι το διαθρησκειακό, το πανθρησκειακό εν τέλει μοντέλο, το οποίο από τη Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο και μετά, από την δεκαετία του 60 και μετά δηλαδή, εφαρμόζεται το άνοιγμα προς όλες τις θρησκείες. Βέβαια
στο βάθος το λέει, το είπε και σε εμάς εξάλλου και δεν το έκρυψε. Και λέω εγώ ότι αν είχαμε στοιχειώδη ευθυξία εμείς οι Ορθόδοξοι, θα έπρεπε να του πούμε να πάρει πίσω αυτή την ύβρη και την υποτίμηση την οποία εξεστόμησε εναντίον της Ορθόδοξου Εκκλησίας λίγες μέρες πριν επισκεφθεί το φανάρι. Είπε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει, είναι ασθενής. Είναι ασθενής. Ο προηγούμενος είχε πει ότι είμαστε ελλειμματικοί, κάτι μας λείπει. Τι μας λείπει? Το ότι δεν προσκυνούμε την παντόφλα του Πάπα, δεν έχουμε πλήρη κοινωνία με τον Πάπα, δεν τον αναγνωρίζουμε ως πρώτο. Τούτος εδώ είπε ότι είμαστε ασθενείς. Το ίδιο είπε με άλλα λόγια, αν θέλετε, και ακόμη χειρότερο. Είμαστε άρρωστοι δηλαδή. Γιατί είμαστε άρρωστοι? Γιατί δεν έχουμε πλήρη κοινωνία με τον Πάπα της Ρώμης. Και όταν λένε αυτή πλήρη κοινωνία, εννοούν την καθυπόταξη, να τον αναγνωρίσουμε ως πρώτο. Πάντα έτσι και στο κοινό ανακοινωθέν εδώ πέρα, το οποίο έχω μπροστά μου, πρώτος υπογράφει ο Πάπας. Εμείς, λέει, ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πρώτα πάντα βάζει το δικό του το όνομα. Εάν λοιπόν, για να επανέλθω, είχαμε στοιχειώδη ευθυξία, φανταστείτε τώρα να επίκειται η επίσκεψη ενός πρωθυπουργού σε μία άλλη χώρα και ο επισκέπτης λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη να κάνει μία δήλωση που προσβάλλει τη χώρα στην οποία θα πάει. Θα του πει η κυβέρνηση που πρόκειται να τον δεχθεί, κοιτάξτε, ή θα πάρετε πίσω αυτό που είπατε, ή αλλιώς θα ακυρώσουμε τη συνάντηση. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, το ίδιο έπρεπε να κάνουμε και εμείς, θα του πούμε, κοιτάξτε, αυτό που είπατε θα το πάρετε πίσω, θα το διορθώσετε. Δεν είναι δυνατόν λίγες μέρες πριν έρθετε να λέτε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ασθενής. Τότε λοιπόν εγώ ερωτώ με μια ερώτηση αφελή. Όλα αυτά εδώ τα οποία διαβάζω, όλη αυτή η αγαπολογία στις εκατέρωθεν προσφωνήσεις, στην προσφώνηση, στην αντιφώνηση, στο κοινό κείμενο, όλη αυτή η αγαπολογία εδώ πέρα δεν έχει ακυρωθεί από αυτό που είπε ο Πάπας, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ασθενής. Άρα λοιπόν, αφού είμαστε ασθενείς, πώς είμαστε τάχα αδελφές εκκλησίες, πώς είμαστε τάχα ισότιμοι? Άρα λοιπόν, με απλά λόγια, ο Πάπας λέει ψέματα. Ο Πάπας είναι πονηρός, για να θυμηθούμε και ένα τραγούδι παλιό. Ο Πάπας είναι πονηρός λοιπόν και ο Πάπας δεν αλλάζει και λέει ψέματα, κάνει διπλωματία με την έννοια την τρέχουσα του όρου, δηλαδή λέει ψέματα, ελίσσεται προκειμένου να πετύχει αυτό που θέλει. Η προσλαλιά λοιπόν, έχω εδώ την προσλαλιά του Πατριάρχου, του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, κατά την δοξολογία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Ξεκίνησε η επίσκεψη του Πάπα πρώτα με τους μουσουλμάνους, με τους Τούρκους, πήγε στο τζαμί, προσευχήθηκε, συμπροσευχήθηκε έτσι με τους ημάμιδες, πήγε μετά στην Αγία Σοφιά, όπου δεν προσευχήθηκε εκεί πέρα για να μην, λέει, προσβάλλει τους μουσουλμάνους που τον ξεναγούσαν, και μετά πήγε στον Οικουμενικό Πατριάρχη, στον Ναό του Αγίου Γεωργίου, πήγε στον Εσπερινό, την άλλη μέρα στη Θεία Λειτουργία. Προηγήθηκε η Θεία Λειτουργία στον δικό του στον ναό, τον Παπικό, και υπόψη ότι κάνανε απόγευμα, μεσημέρι, πότε ήταν η Θεία Λειτουργία, έχουν καταργήσει ως γνωστόν με τη Β' Βατικανή Σύνοδο και τις νηστείες και τα πάντα, οπότε λειτουργήσε το απόγευμα. Πήγε και ο Πατριάρχης εκεί πέρα. Από τότε άρχισε στο διήμερο ο συγχρονισμός με την Θεία Λειτουργία που έκανε ο Πάπας. Τώρα συμβατικά τη λέμε Θεία Λειτουργία, γιατί τι λειτουργία και τι, αφού δεν έχουν ούτε ιεροσύνη, ούτε μυστήριο, ούτε τίποτε. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Ορθόδοξη Παράδοση των Αγίων. Και το έλεγε αυτή η παράδοση σταθερά αυτό το πράγμα μέχρι το 1920, που εξεκίνησε η αλλαγή της πορείας με την τότε επί Πατριαρχίας Μασόνου Μελετίου Μεταξάκη, και δεν το λέω εγώ ότι ήταν μασόνος, το λένε οι ίδιοι οι μασόνοι και αποδεικνύεται και από τα πράγματα. Βέβαια οι μασόνοι λένε και για άλλους ότι ήσαν μασόνοι μετά το θάνατό τους, που δεν μπορούν να τους διαψεύσουν, αλλά ειδικά για τον Μελέτιο Μεταξάκη αυτό είναι αναμφισβήτητο. Ο Μεταξάκης λοιπόν, αφού πέρασε και έκανε τη ζημιά από όλα σχεδόν τα πατριαρχία, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο έβαλε τη σφραγίδα του οικουμενισμού και ξεκίνησε πλέον αυτή η αλλαγή πλεύσης, διότι μέχρι τότε είχαμε μία
σταθερά ορθόδοξη παραδοσιακή γραμμή όχι μόνο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά από όλα τα Πατριαρχεία και έχουμε αποφάσεις των Πατριαρχών της Ανατολής, των τεσσάρων δηλαδή, διότι ο πέμπτος ο Πάπας εξέπεσε, εφόσον έπεσε στην αίρεση και τον περιμένουμε να γυρίσει και αυτή είναι η ένωση για την οποία προσευχόμεθα και πραγματικά πονούμε και θέλουμε να γίνει ένωση, αλλά ένωση πραγματική, όχι ψεύτικη. Διότι αν ο Πάπας δεν μετανοήσει, τότε τι είδους ένωση θα είναι αυτή? Δεν θα είναι εν αλήθεια, θα είναι εν ψέματι, εν αιρέση. Από το 20 λοιπόν που ξεκίνησε αυτή η αλλαγή πλεύσης με την εγκύκλιο περί οικουμενισμού που απευθυνόταν στις αναδενδράδες του Χριστού και με αυτόν τον όρο χαρακτήριζε τις άλλες εντός εγωικών εκκλησίες, δηλαδή τους παπικούς και τους προτεστάντες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρακαλώ, το 1920, άρχισε αυτός ο κατήφορος και κυρίως εγνώρισε μία ποιοτική αναβάθμιση ο κατήφορος, δυστυχώς, επί των ημερών του Αθηναγόρα, με τις αγκαλιές, τα φιλιά, την άρση των αναθεμάτων, τη συνάντηση που είχαν στα Ιεροσόλυμα πριν από 50 χρόνια, αυτό το γεγονός γιορτάστηκε το Μάιο, η επέτειος των 50 ετών, δεν έχει αλλάξει λοιπόν ο Πάπας ουσιαστικά. Και εδώ στην λειτουργία εντός εγωγικών που έκανε στον Παπικό Ναό και πήγε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ξεκίνησαν οι αγαπολογίες και οι αναγκαλισμοί και τα υπόλοιπα τα οποία οι περισσότεροι πιστεύω ότι είδατε λίγο πολύ στην τηλεόραση. Με λίγα λόγια τώρα τι έγινε. Ό,τι έγινε και το 2006 που είχε πάει ο προηγούμενος Πάπας, ο Ράτσιγκερ, ο Βενέδικτος. Δηλαδή με λίγα λόγια έτσι να πιάσουμε τα σημεία, τα κέρια. Τον εδέχθησαν ως κανονικό επίσκοπο της Ρώμης. Όλες οι προσφωνήσεις, όλες οι πράξεις ήταν σαν να πρόκειται για έναν κανονικό ορθόδοξο επίσκοπο. Όχι αιρετικό, σχισματικό, αλλά κανονικό ορθόδοξο επίσκοπο. Αγιότατος, αδελφός, επίσκοπος της Πρεσβυτέρας Ρώμης, μεγάλη χαρά που επισκέπτεται την αδελφή εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, αδελφές εκκλησίες, του ψάλλων πολυχρόνιο, πολυχρόνιον ποιήσε Κύριος ο Θεός και λοιπά, αν είναι δυνατόν, φανταστείτε να ψάλλουν πολυχρόνιο στα χρόνια του Μεγάλου Αθανασίου, να ψάλλουν πολυχρόνιο στον Άριο τον Αιρεσιάρχη και ο Μέγας Αθανάσιος, ο ηγέτης των Ορθοδόξων, να εναγκαλίζεται με τον Αιρεσιάρχη Άριο και ο Πάπας, όπως τα αναλύει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς και άλλοι πατέρες, αλλά κυρίως αυτός, όχι απλώς την αίρεση του Αρίου συνεχίζει, αλλά και ένα σωρό άλλες αιρέσεις. Δηλαδή, αυτό είναι απάντηση για αυτούς που λένε ότι μα ο παπισμός δεν έχει καταδικαστεί από σύνοδο. Η απάντηση είναι ότι έχει καταδικαστεί πολλάκις και από τις αποφάσεις των Πατριαρχών της Ανατολής, οι οποίες είναι αρκετές στο δεύτερο μισό κυρίως του 19ου αιώνα, δηλαδή από το 1850 μέχρι το 1900, έχουμε πολλές αποφάσεις τέτοιες των Πατριαρχών της Ανατολής, των τεσσάρων, χωρίς τον Πάπα. Λοιπόν, που λένε και για τον Πάπα και για τους Προτεστάντες ότι είναι όχι μόνο σχίσμα αλλά και αίρεση. Αλλά πέραν αυτού, όταν οι αιρέσεις τις οποίες περιλαμβάνει το παπικό οικοδόμημα, αυτό το σαθρό οικοδόμημα, που ο χριστιανισμός κατείνται σε μία κοσμική δύναμη. Αυτές λοιπόν οι αιρέσεις, μία από αυτές είναι ο αριανισμός, έχουν καταδικαστεί από αντίστοιχες οικουμενικές συνόδους. Άρα λοιπόν τι άλλη καταδίκη να γίνει τη στιγμή που έχει ήδη γίνει. Καταλάβατε. Μετά λοιπόν τον πολυχρονισμό είχαμε στη Θεία Λειτουργία πράγματα τα οποία με βάση τους ιερούς κανόνες, όχι με βάση τα διανοήματα ή τις επιθυμίες του οποιοδήποτε, με βάση τους ιερούς κανόνες, διότι έτσι πορεύεται και πρέπει να πορεύεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, με βάση την παράδοση και τους κανόνες. Τι λένε οι κανόνες? Απαγορεύεται ρητός η συμπροσευχή και το συλλήτρουγμα με αιρετικούς. Λοιπόν, εδώ τώρα έφτασε το συλλήτρουργο μέχρι το χείλος του γκρεμού και εκεί σταμάτησε. Δηλαδή ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα? Το κοινό ποτήριο. Να πέσουν και στο γκρεμό. Δεν το κάνουν το κοινό ποτήριο. Και γιατί δεν το κάνουν? Γιατί εάν το κάνουν θα υπάρξουν αντιδράσεις.
θα γίνει ένα είδος σεισμού, διότι είναι πολλοί, δόξα τω Θεώ, οι επίσκοποι, οι κληρικοί, οι λαϊκοί, οι θεολόγοι και στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις ορθόδοξες χώρες, οι οποίοι θα θεωρήσουν το κοινό ποτήρι, όπως και θα είναι πράγματι, ως προδοσία της Ορθοδόξου πίστεως και θα προβούν σε ενέργειες οι οποίες φοβίζουν τους οικουμενιστές τους δικούς μας και τους παπικούς βέβαια, οικουμενιστές, και γι' αυτό το λόγο και δεν προχωρούν στο κοινό ποτήριο και περιμένουν, αφήνουν μάλλον την κατάσταση έτσι να σέρνεται και να σαπίζει και σου λέει α, θα συνεχιστεί αυτό, θα λιώνεται και άλλο και άλλο και άλλο το φρόνημα των ανθρώπων. Είναι αυτό που λέμε δογματικός μινιμαλισμός, δηλαδή ένα μίνιμουμ. Φαίνεται πόσο έχει περάσει δυστυχώς αυτή η αλλίωση. Σου λένε πολλοί και γιατί όχι, πρέπει να έχουμε αγάπη και γιατί όχι, δεν είμαστε το ίδιο. Αυτή είναι η μεγάλη ζημιά που γίνεται. Η απάντηση είναι ότι όχι, δεν είμαστε το ίδιο, διότι ο Πάπας και ο Παπισμός, πώς το λέει και ο Ντοστογεύσκη, δεν είναι καν χριστιανισμός. Τη στιγμή που είναι ένα σύστημα κοσμικής δυνάμεως, με τους υπουργούς του, με τα εμπόρια του, των όπλων κυρίως κλπ. Φανταστείτε τώρα στην Ορθόδοξη Εκκλησία να υπήρχαν τέτοια πράγματα. Φανταστείτε, για να επανέλθω, τον Μέγα Θανάσιο να υποδέχεται και να αποκαλεί αγιότητα του αδελφού του τον αιρεσιάρχη Άριο, αν είναι δυνατόν αυτό. Λοιπόν, ο Πάπας και ο Παπισμός είναι κράτος και ο Πάπας είναι αρχηγός του κράτους του Βατικανού. Συγχρόνως είναι και αρχηγός της παπικής εντός εισαγωγικών εκκλησίας. Λοιπόν, είναι ένα σύστημα, είναι η τέλεια εκοσμίκευση, είναι η απόθυση του Χριστού στο περιθώριο και η ανάληψη όλης της εξουσίας, ας το πω έτσι, διότι το Βατικανό δεν είναι τίποτα άλλο παρά εξουσία, δύναμη, δίψα για εξουσία και για δύναμη. Και από αυτή την άποψη, στους θαυμάσιους, στις θαυμάσιες αναλύσεις που έχει κάνει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, αναλύει το πώς η πορεία του Βατικανού σταδιακώς για να φτάσει στο σημείο που έφτασε, της αποστασίας, είναι η πορεία του δυτικού ανθρώπου, του επιρμένου, του υπερηφάνου δυτικού ανθρώπου, ο οποίος λέει με λίγα λόγια, έτσι με το πούμε με δύο λόγια, λέει στο Θεό «Δεν σε χρειάζομαι, εγώ είμαι Θεός». Είναι η επανάληψη αυτής της βλασφημίας του Εωσφόρου που είπε στους πρωτοπλάστους το μεγάλο αυτό ψέμα ότι δεν χρειάζεται κανένας Θεός, μια χαρά είστε μόνοι σας, εσείς είστε Θεοί. Και λέει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ότι έχουμε τρεις μεγάλες πτώσεις στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Έχουμε την πτώση του Αδάμ, έχουμε την πτώση του Ιούδα και έχουμε και την πτώση του Πάπα. Λοιπόν, αυτά εμείς τώρα τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε βάλει στην άκρη και παίζουμε ένα παιχνίδι διπλωματίας, αγαπολογίας. Κάναμε γαργάρα, για να το πω έτσι πολύ λαϊκά, κάναμε γαργάρα αυτό που είπε ο Πάπας 10 μέρες πριν πάει στο φανάρι, ότι είμαστε ασθενείς και πρέπει να το πούμε, αφού είμαστε ασθενείς, ας γίνουμε πρώτα καλά και μετά αν είναι θα σε καλέσουμε. Και βλέπει κανείς σε επίπεδο πολιτικής, παρότι η πολιτική μας, ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα, γίνονται δημοσκοπήσεις και είναι στο τέρμα κάτω, ας πούμε, από πλευράς αξιοπιστίας και από πλευράς έτσι εκτιμήσεως που χαίρουν, κανείς δεν τους υπολείπτεται, δυστυχώς. Δυστυχώς είναι αυτό αποτέλεσμα των έργων τους, έτσι. Λοιπόν, μακάρι να ήταν καλοί και τίμοι και άξιοι και να τους χειροκροτούσαμε. Αλλά έστω αυτή η πολιτική με τη μειωμένη ευαισθησία, πριν από κάποιο καιρό είδα ότι ήταν να πάει ο υπουργός, νομίζω, Εθνικής Αμήνης, ήταν να πάει στην Αλβανία, δεν ξέρω, ή ήταν ο πρόεδρος, ο κ. Παπούλιας, να πάει και κάτι έγινε, μας προσέβαλαν, δηλαδή, όπως το συνηθίζουν και οι Τούρκοι και οι Αλβανοί, συνεχώς και κάπου κάναν κάτι παραμονές της επισκέψεως και ανέβαλε, ακύρωσε μάλλον το ταξίδι ο υπουργός, ακύρωσε ο υπουργός το ταξίδι, μπράβο. Έτσι φέρονται οι άνθρωποι και οι λαοί που έχουν μια στοιχειώδη, ας πούμε, ευαισθησία και επίγνωση του ρόλου τον οποίο παίζουν. Και εμείς εδώ σαν να μην έγινε τίποτε. Ούτε το ακούσαμε, ούτε το είδαμε, μας φτύνουν και λέμε ότι βρέχει, ψυχαλίζει. Λοιπόν, ήρθε ο Πάπας σαν να μην τρέχει τίποτα. Αγιότατος αδελφός στην προσλαλιά, 29 Νοεμβρίου,
Συνέχεια των αναλόγων επισκέψεων είναι η προσφώνηση του Πατριάρχου εδώ πέρα και εντάσσει την επίσκεψη σε όλα αυτά που μέχρι τώρα έχουν γίνει. Αναφέρεται στον Πάπα Παύλο τον Έκτο, ήταν εκείνος που αγκαλιαζόταν με τον Αθηναγόρα, στον Ιωάννη Παύλο το δεύτερο, το γνωστό που ήρθε και στην Ελλάδα δυστυχώς και εμόλυνε τα χώματα εδώ της πατρίδας μας, μετά ο Βενέδικτος και τώρα λέει εσείς. Η Αγιωτάτη Εκκλησία της Ρώμης, Αγιωτάτη την χαρακτηρίζει ο Πατριάρχης, δεν είναι η πρώτη φορά, αυτό έχει γίνει πλέον καθεστώς και δυστυχώς αυτό έχει αποτέλεσμα στους απλούς ανθρώπους οι οποίοι πλέον νομίζουν ότι, και όχι μόνο στους απλούς ανθρώπους τους δικούς μας, γίνεται μεγάλη ζημιά, διότι ουσιαστικά ακυρώνεται η Ορθόδοξη Ιεραποστολία στη Δύση. Ένας άνθρωπος, ένας Γάλλος, ένας Γερμανός, ένας οποιοδήποτε, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος από τον παπισμό, από τον προτεσταντισμό. Όταν εμείς εκπέμπουμε το μήνυμα ότι είμαστε το ίδιο με τον Πάπα, είμαστε αδελφές εκκλησίες, στην αναζήτηση του αυτός δεν θα έρθει σε εμάς, διότι σου λέει αφού είναι το ίδιο. Θα πάει στο Ισλάμ, θα πάει στο Βουδισμό και αυτό γίνεται. Και είναι μια τραγωδία και είναι μεγάλη ευθύνη δική μας. Λοιπόν, η Αγιωτάτη Εκκλησία της Ρώμης και είναι λέει πορεία προς την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας και λοιπά. Πώς θα γίνει όμως αυτή η πλήρης κοινωνία για την οποία ευχόμεθα, αλλά η Εκκλησία μας, η παράδοσή μας γνωρίζει έναν τρόπο αποκαταστάσεως της πλήρους κοινωνίας που είναι η μετάνοια των αιρετικών που φεύγουν από την Εκκλησία να μετανοήσουν, να έρθουν πίσω και να γίνει χαρά μεγάλη και εν τη γη και εν το ουρανό. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται μέχρι στιγμής, μακάρι να γίνει. Αλλά εμείς πρέπει να θέτουμε τα σωστά κριτήρια. Δεν μπορούμε του άλλου να του λέμε, ενώ βαδίζει στον κρεμό, να του λέμε καλά πας. Αυτό κάνει ο Πάπας, αυτό κάνουν οι Προτεστάντες και εμείς αντί από αγάπη να τους πούμε την αλήθεια, τους ζαλίζουμε με τα ψέματα ότι τάχα πάνε καλά, ότι είμαστε αδελφές εκκλησίες και έχουμε ευθύνη για αυτό το σκοπό. Και να επανέβρω με την πλήρη μεταξύ των εκκλησιών ημών κοινωνία είναι σε αυτό το μοτίβο όλο το όλη προσφώνηση και τελειώνει ως ευ παρέστητε ηγαπημένε εν Κυρίω αδελφέ. Ναι, ηγαπημένος. Βεβαίως αγαπούμε. Ο Χριστός λέει να αγαπούμε και τους εχθρούς μας, έτσι. Αλλά το ότι αγαπούμε τους εχθρούς μας δεν σημαίνει ότι οι εχθροί μας ή οι αιρετικοί κλπ. Έτσι είναι στην αλήθεια. Καταλαβαίνετε, αγαπούμε τους ανθρώπους, αλλά αποστρεφόμεθα την αίρεση, το ψέμα, την πλάνη. Αποστρεφόμεθα. Δεν υπάρχει κοινωνία μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ αληθείας και πλάνης. Πώς εμείς τώρα αυτά τα ξεχνούμε, τα βάζουμε στην άκρη. Βεβαίως είναι ηγαπημένος όπως είναι κάθε άνθρωπος ηγαπημένος. Λοιπόν, ο Χριστός έχισε το αίμα του για όλους μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εν αληθεία, ότι είμαστε εν αληθεία ενωμένοι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορούμε να αγαπούμε και πρέπει να αγαπούμε, καλούμεθα να αγαπούμε, έτσι μην μπερδεύουμε τα πράγματα, να αγαπούμε τους πάντες. Ναι, αλλά δεν αγαπούμε όμως αυτό που πιστεύουν. Μπορεί να αγαπάς τον μουσουλμάνο, τον βουδιστή, τον οποιονδήποτε, τον εχθρό σου, έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ασπάζεσαι, υιοθετείς, αγαπάς την πλάνη, την αίρεσή του. Λοιπόν, να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Διότι στο πλαίσιο της νεοποχήτικης διαστροφής, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, λοιπόν, θυμάμαι ο Μακαρίτης ο πατήρ Αντώνιος Αλευιζόπουλος. Έγινε και η ανακομιδή των οστών του πριν από μερικές μέρες στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, στο ομώνυμο προάστιο των Αθηνών. 18 χρόνια πέρασαν από την κοίμησή του. Θυμάμαι ο μεγάλος αυτός εκκλησιαστικός ανήρ μας έλεγε για ένα βιβλίο που είχε βγει τότε πριν από 20 χρόνια. «Αγάπα, λέει, το Θεό του πλησίον σου». Βλέπετε πώς διαστρέφουν τα πράγματα. Όχι αγάπα των πλησίων σου, αυτό λέει το Ευαγγέλιο, αγάπα των πλησίων σου. Αλλά η νέα εποχή τώρα, η λεγόμενη αυτή νέα εποχή, αντίχριστη, τι λέει? Αγάπα το Θεό του πλησίων σου, δηλαδή είναι ο γείτονάς σου βουδιστής, να αγαπάς εσύ το βουδισμό, να αγαπάς το Βούδα. Είναι ο γείτονάς σου μουσουλμάνος, να αγαπάς το Κοράνιο και το Μωάμεθ, τον αντίχριστο Μωάμεθ. Λοιπόν, το να πούμε την αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι δείγμα
μίσους. Είναι δείγμα αγάπης, εφόσον γίνεται έτσι από αγάπη και έτσι πρέπει να γίνεται. Βλέπετε στα συναξάρια, βλέπουμε στους βίους των μαρτύρων, των παλιών και των νέων, πηγαίνανε και δεν φοβότανε, επειδή είχαν αγάπη, επειδή είχαν μέσα τους τον Χριστό που τους έδινε αυτό το θάρρος και του λέγανε του ηγεμόνα, του βασιλιά, οποιοδήποτε και αν ήταν, ότι κοίταξε βασιλιά μου, εγώ ήρθα εδώ να σου πω την αλήθεια, ότι στο δρόμο που βαδίζεις θα χαθείς. Λοιπόν, δεν είναι ο αληθινός δρόμος. Παρένθεση, ο Άγιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, που έγινε αυτές τις μέρες στην Αθήνα, πριν την προηγούμενη Κυριακή έγινε στην Αθήνα μια εκδήλωση για να προβληθεί η μεγάλη του μορφή και ήταν ομολογητής της πίστεως ο Άγιος Φιλόθεος Ζερβάκος, όπως ήταν και όλοι, ο Γέροντας Παΐσιος, ο Γέροντας Πορφύριος, ο Πατήρ Ιάκωβος, με λόγια τους νεοτέρους, και όλοι, παλιοί και νέοι και όποιον θέλετε. Λέμε συνήθως στους οικουμενιστές, στους νεοτεριστές, βρείτε και φέρτε μας έναν, όχι δύο, έναν πατέρα της Εκκλησίας, έναν Άγιο από τους παλιούς ή από τους νεοτέρους που να υποστηρίζει αυτά που λέτε εσείς. Δεν υπάρχει κανένας. Όλοι οι πατέρες, παλιοί και νέοι, είναι ορθόδοξοι στη γραμμή της παραδόσεως της Αγίας Γραφής των Οικουμενικών Συνόδων. Λοιπόν, ο Άγιος Φιλόθεος Ζερβάκος, λοιπόν, ο Άγιος Γέροντας, διότι στην Πάρο όπου έδρασε και λοιπά, έχουν χτίσει και ναούς και τιμούν τη μνήμη του. Ήδη έχει γίνει και ο φάκελος και η σταλή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για να προχωρήσει το Πατριαρχείο στην αγιοκατάταξή του. Έλεγε λοιπόν ξεκάθαρα ο Άγιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος αυτά τα θέματα, πώς έχει η προσέγγιση από ορθοδόξου πλευράς. Έλεγε για τους αιρετικούς ότι βαδίζουν προς τον γκρεμό, είναι στο σκοτάδι, είναι στην πλάνη. Και για να επανέλθω, η αγάπη που είχαν αυτοί οι αγιασμένοι άνθρωποι για αυτούς που βρίσκονται στην πλάνη, ήθελε να πάει και το είχε σχεδιάσει, αλλά πέθανε στο μεταξύ ο Κεμάλ Ατατούρκ. Λοιπόν, να πάει στον Κεμάλ για να τον πείσει, να τον συζητήσει για να γίνει ορθόδοξος χριστιανός. Φανταστείτε. Θα πήγαινε στον Κεμάλ, αλλά πέθανε ο Κεμάλ για να του πει. Όχι να του πει, με την αγιοσύνη που είχε με το βίωμά του, έτσι λοιπόν, για να γίνει χριστιανός ο Κεμάλ. Και εμείς τώρα καθόμαστε να πούμε και δεν ξέρω, φοβούμαστε. Μα τι φοβούμαστε. Παλιά ήταν και το χαντζάρι του Τούρκου, ήταν και οι αγχώνοι, κρεμάσανε πατριάρχες, κρεμάσανε επισκόπους, κρεμάσανε. Λοιπόν, σήμερα τι φοβόμαστε, στο κάτω-κάτω, λοιπόν, θα μας βάλουν στη φυλακή, για να πάντως. Η κυβέρνηση στην Τουρκία για να κόψει κεφάλια και για να στήσει κρεμάλες δεν θα γίνει, εκτός κι αν αναλάβει και εκεί αυτή η σύγχρονη κανίβαλη, λοιπόν, του Ισλαμικού κράτους που κόβουν κεφάλια, αν γίνουν αυτή η εξουσία εκεί πέρα. Αλλά λοιπόν, γίναν μάρτυρες οι πατριάρχες και οι άλλοι, λοιπόν, που δώσαν τη ζωή τους για τον Χριστό, γίναν μάρτυρες και λοιπόν χαίρονται αιωνίως κοντά στον Χριστό. Λοιπόν, πηγαίνανε οι μάρτυρες και λέγανε στους άρχοντες την αλήθεια από αγάπη. Τα λέω αυτά γιατί μπερδεύουμε τα πράγματα. Έτσι, δεν είναι φανατισμός, μυσαλλοδοξία, μίσος το να πεις την αλήθεια ίσα ίσα που είναι υποχρέωση που έχεις. Και θα μας ζητηθεί, αγαπητοί φίλοι, θα μας ζητηθεί εν ημέρα κρίσεως αυτό που δεν κάναμε από τους ανθρώπους. Θα μας πούνε γιατί δεν μας είπατε την αλήθεια, εσείς ξέρατε ποια είναι η αλήθεια, εμείς δεν ξέραμε. Δεν γνωρίσαμε ούτε Χριστό, ούτε Ευαγγέλιο, ούτε Αγίους. Γεννηθήκαμε, ζήσαμε, μεγαλώσαμε στο σκοτάδι. Εσείς γιατί δεν μας είπατε την αλήθεια. Τι θα τους πούμε εμείς, ότι κάναμε διπλωματία, παίζαμε παιχνίδια. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για να κάνω κανένα δύο σχόλια και σε αυτά που είπε ο Πάπας. Ο Πάπας κάνει τη δουλειά του. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Είπε λοιπόν ο Πάπας στη δοξολογία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, τον οποίον τα είπε ο Πατριάρχης ότι από εδώ λέει πέρασαν μεγάλοι Άγιοι κλπ. Κλπ. Ναι, εδώ όμως πρέπει να πει κανείς ότι ακριβώς επειδή πέρασαν μεγάλοι Άγιοι από εκεί, ένας Χρυσόστομος, ένας Γρηγόριος ο Πέμπτος, για να πιάσω έναν από τους πρώτους και έναν από τους τελευταίους, έτσι, ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, που
τον κρεμάσαν οι Τούρκοι το 21. Λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω, επειδή όλοι αυτοί πέρασαν από το φανάρι, το μαρτυρικό φανάρι από την Κωνσταντινούπολη, δεν θα έπρεπε να μπει ο Πάπας εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ακριβώς και γι' αυτό το λόγο, ένας λόγος παραπάνω λοιπόν, ότι εμόλυνε αυτόν τον τόπο τον οποίο τον αγίασαν όλοι αυτοί οι Άγιοι και οι μάρτυρες. Ο Πάπας στην αντιφώνησή του είπε και αυτός αγαπολογίες, άλλο τίποτα, διπλωμάτης και λοιπά, σεβάσμια και αγαπητέ αδελφέ και λοιπά. Σε ένα σημείο είπε μια κουβέντα η οποία δείχνει στο βάθος την εκκλησιολογία, λέγαμε και την προηγούμενη φορά, και για το κείμενο «Η νέα εκκλησιολογία του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου», που είχα πει ότι υπεγράφει ήδη αυτό το κείμενο, βαρισίμαντο κείμενο, υπεγράφει και από 6 αρχιερείς της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας Ελλάδος, και από ηγουμένους, μοναχούς, μοναχές, θεολόγους, λαϊκούς κλπ. Και συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών στο κείμενο «Η νέα εκκλησιολογία του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου», που δεν είναι μόνο του Οικουμενικού Πατριάρχου, είναι όλων αυτών που ακολουθούν αυτό το ρεύμα του οικουμενισμού, του συγκριτιστικού, που πάει να τα βάλει όλα σε ένα καζάνι. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η νέα εκκλησιολογία? Είναι η εκκλησιολογία, το λέγαμε, της διευρυμένης και διερημένης Εκκλησίας. Τι πάει να πει? Διευρυμένη. Στην Εκκλησία δεν ανήκουν μόνο οι Ορθόδοξοι, λέει η νέα εκκλησιολογία αυτή, η απαράδεκτη, δεν ανήκουν μόνο οι Ορθόδοξοι, ανήκουν και οι Παπικοί και οι Προτεστάντες, εφόσον έχουν βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Πώς να έχουν όμως βάπτισμα τη στιγμή που δεν υπάρχει ιεροσύνη στους αιρετικούς, δεν υπάρχουν μυστήρια? Πώς είναι το βάπτισμα? Είναι κάτι το οποίο γίνεται έτσι με έναν τρόπο μαγικό? Το βάπτισμα της ανάγκης, το αεροβάπτισμα που θα κάνει ένας απλός ορθόδοξος πιστός, ο οποίος είναι βαπτισμένος, το βάπτισμα της ανάγκης σε ένα βρέφος το οποίο κινδυνεύει να αποθάνει, λοιπόν εκείνο είναι βάπτισμα, διότι αυτός που το κάνει είναι οι συνθήκες, είναι η ανάγκη, λοιπόν κάνει βάπτισμα. Είναι βάπτισμα και βέβαια αν θα ζήσει το βρέφος θα γίνει μετά το βάπτισμα το κανονικό. Αλλά εκείνο είναι βάπτισμα, γιατί αυτός που το κάνει είναι βαπτισμένος. Τώρα ο Πάπας και οι καρδινάλοι και οι παπικοί παπάδες τι είναι? Ούτε βαπτισμένοι είναι, ούτε ιεροσύνη έχουν, ούτε μυστήρια έχουν. Άρα λοιπόν το βάπτισμα, τι βάπτισμα είναι αυτό που κάνουν? Έχουν αλλοιώσει όχι μόνο την ουσία των μυστηρίων και εμπροκειμένου του βαπτίσματος, έχουν αλλοιώσει και τον τύπο, διότι δεν υπάρχει τριπλή κατάδυση και ανάδυση, αλλά το βασικό είναι ότι έχουν αλλοιώσει την ουσία. Δεν υπάρχει αποστολική διαδοχή, ιεροσύνη, μυστήρια, τίποτα. Λένε λοιπόν οι θεωρητικοί, κυρίως ο Περγάμου Ιωάννης Ζιζιούλας, που είναι ο θεωρητικός αυτών των καινοφανών με αλφαγιώτα, καινούριων και καινοφανών με έψιλον, δηλαδή άδειες και κούφιες ιδέες που δεν αντέχουν στον έλεγχο, διότι άμα πάρεις και τα ζυγίσεις και τα μετρήσεις τα πράγματα με τη ζυγαριά, στη ζυγαριά της πατερικής παράδοσης, εκεί θα φανούν ότι είναι τίποτα, ότι είναι άχυρα, αυτά είναι για πέταμα. Λοιπόν, έχουν λέει και αυτοί βάπτισμα, και άρα λοιπόν στην Εκκλησία ανήκουν και αυτοί. Εάν δεν το ξέρατε αυτό, να το μάθετε. Στην Εκκλησία ανήκουν λέει και οι Παπικοί και οι Προτεστάντες. Είμαστε μία Εκκλησία, όλοι μαζί, διευρυμένη Εκκλησία. Άρα όταν λέμε η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δεν εννοούμε την Ορθόδοξη, αλλά εννοούμε αυτή τη φιξιόν, αυτή την κατασκευή, αυτή την φαντασία, να πούμε, της πλάνης, την οποία έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Και διηρημένη, τι σημαίνει διηρημένη? Σημαίνει ότι, όπως φαίνεται από αυτά που λένε και που κάνουν, ότι το ότι φύγανε οι αιρετικοί από την Εκκλησία, φύγανε οι Αριανοί, οι Μακεδονιανοί, οι Νεστοριανοί, οι Οικονομάχοι, οι Παπικοί και ούτω καθεξής, φύγανε. Η Εκκλησία λέει έμεινε λειψή, έμεινε επτόχευσε η Εκκλησία, λένε. Το οποίο αυτό είναι μεγάλη βλασφημία κατά το Άγιο Πνεύματος, διότι η παράδοση των Αγίων μας διδάσκει ότι η Εκκλησία δεν διαιρείται, δεν μένει λειψή από την αποκοπή των αιρετικών.
προσευχόμεθα και πονούμε να επιστρέψουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία επτόχευσε, όπως λένε αυτοί, βλασφήμως. Επτόχευσε και είμαι, θα λέει, ελληματική, έχουμε έλλειμμα. Αυτό που λέει ο Πάπας, το λένε και οι οικουμενιστές, οι δικοί μας, και τα είπαν και στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία πριν από χρόνια, τα είπαν και τώρα στο Πουσάν της Νοτιού Κορέας πέρσι. Λοιπόν, έχουμε έλλειμμα, κάτι μας λείπει. Λείπει από την Εκκλησία κάτι. Τι λείπει? Το ότι φύγανε οι αιρετικοί, λέει, είμαστε, πτωχεύσαμε. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα καινοφανή, με αλφαγιώτα και με έψιλον για πέταμα, και είναι σε αντίθεση κάθετη και οριζόντια, σαφεστάτη, αντιπαλότητα και λοιπά με την πατερική μας παράδοση των Αγίων των Οικουμενικών Συνόδων. Καταλάβατε? Γιατί τα είπα τώρα όλα αυτά? Διότι ο Πάπας σε ένα σημείο λέει το εξής. Λέει, για την ανασυγκρότηση του ναού του Θεού που είναι η Εκκλησία. Καταλάβατε? Εκφράζει λοιπόν και ο Πάπας εδώ αυτήν την νέα εκκλησιολογία, που δεν είναι της παραδόσεως, δεν είναι ορθόδοξη, ανασυγκρότηση. Ανασυγκρότηση. Άρα λοιπόν η Εκκλησία έχει γκρεμιστεί, έχει καταρρεύσει εν μέρη ή εν όλο, και τώρα αυτοί θα την ανασυγκροτήσουν, θα την κάνουν να σταθεί στα πόδια της. Αυτό είναι μεγάλη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία είναι η άσπυλος νύμφη του Χριστού. Δεν είναι ούτε υποκατάρρευση, ούτε υποπτώχευση, ούτε υπό ανασυγκρότηση. Είναι εκεί που είναι, με κεφαλή του Χριστό και με μέλη της τους πιστούς, που παρά την αναξιότητά μας και τις αμαρτίες μας, αλλά με τη χάρη του Θεού, ως βαπτισμένοι και μυρωμένοι και ελεημένοι από την άπειρη ευσπλαχνία του Θεού, προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε και να ζούμε όπως θέλει ο Χριστός. Λοιπόν, αυτή είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι πλήρης και ολόκληρη. Αυτό δεν σημαίνει κλείσιμο στον εαυτό της, στο καβούκι της, δεν σημαίνει αυτάρκεια, δεν σημαίνει εγωισμό. Σημαίνει, το λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, υπέρ της των πάντων ενώσεως. Αλλά πώς θα γίνει αυτή η ένωση? Θα γίνει με τη μετάνοια των αιρετικών και την επιστροφή. Λοιπόν, αυτή η αγαπολογία και αυτή η δίθεν, αυτό το δίθεν ανοιχτό πνεύμα που δείχνουν αυτοί και που γράφουν και που κάνουν, λοιπόν, είναι μία προσέγγιση η οποία δεν έχει ρίσματα στην παράδοση, στους κανόνες, στους Αγίους κλπ. Αλλά οι κοσμικοί άνθρωποι, που δεν λέμε ο λαός μας είναι ακατήχητος, ναι, ποιος φταίει για το ότι είναι ακατήχητος? Δεν φταίνει οι ποιμένες για το ότι είναι ακατήχητος, φταίνει κυρίως αυτοί. Τώρα, εάν εμείς κατηχούμε και ο άλλος δεν θέλει να κατηχηθεί, άλλο πράγμα, αλλά κυρίως εμείς φταίμε που είναι ακατήχητος ο κόσμος. Είναι ακατήχητος από τη μια, από την άλλη μεριά τον μπερδεύουμε και με καινοφανείς θεωρίες, λοιπόν. Και τι να κάνουν οι άνθρωποι? Μετά χάνουν τον μπούσουλα και μέσα στο πνεύμα το γενικότερο που διαμορφώνεται η κοινή γνώμη και λοιπά, και πας σου λέει, α, καλό, λέει, ωραίο, γιατί όχι, ναι. Και με τις άλλες θρησκείες λέει, το ίδιο, σε ένα Θεό πιστεύουμε όλοι, οι μουσουλμάνοι, ξέρω εγώ, πιστεύουμε. Τι λέτε ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Σε ποιο ίδιο Θεό πιστεύουμε? Ο Θεός, ο Πατέρας, ο Δημιουργός, ο Προνοητής που είναι αγάπη και όλα αυτά, που προνοεί, λοιπόν, ο Στοργικός Πατέρας, στον οποίο πιστεύει η Εκκλησία, έκανε μια σχέση με την τζιχάντ του Κορανίου, που κόβουν κεφάλια, και όλα αυτά τα χονδροειδή πράγματα, όσο αυτός ο σύγχρονος κανιβαλισμός της απίστευτης βαρβαρότητος, ή έχει καμία σχέση με την αντίληψη περί παγκόσμιας ενέργειας του Θεού ως παγκόσμιας ενέργειας, πράνα, τσί και λοιπά, που δέχονται οι Ινδουιστές και οι Βουδιστές? Τι λέτε ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Αλλά ο κόσμος, ο κοσμάκης μπερδεμένος, λοιπόν, και εμείς τον μπερδεύουμε ακόμη περισσότερο, απείρως περισσότερο, οπότε έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ανασυγκρότηση λοιπόν, λέει ο Πάπας, έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή η Εκκλησία, πρέπει να την ανασυγκροτήσουμε. Άθελά του λέει την αλήθεια. Μας δείχνει να καταλάβουμε, να εννοήσουμε τι πραγματικά πιστεύει. Και θα έλεγα όχι άθελά του, το λέει όπως τα λένε και οι Τούρκοι διάφορα, σε άλλα θέματα βέβαια, έτσι. Μας λένε
Και οι Σκοπιανοί και δεν ξέρω και οι Τούρκοι και από εδώ και από εκεί και οι Αλβανοί μας λένε. Οι Αλβανοί λέει θέλουμε μέχρι το εκεί, ας πω, οι μετριοπαθείς λέει μέχρι, ξέρω εγώ, την Πρέβεζα, οι άλλοι λένε μέχρι την Πάτρα, γιατί όχι και μέχρι την Κρήτη. Πάρτε ρε παιδιά, εμείς στο πνεύμα της αγάπης δίνουμε δηλαδή, έτσι καταλάβετε, έχουν μάθει ότι δίνουμε και έχουν έρθει όλοι για να πάρουν. Ο Πάπας λοιπόν, όπως και οι άλλοι, τα λένε. Το θέμα είναι αν εμείς έχουμε μάτια και αυτιά για να τα ακούσουμε. Ο Πάπας αυτό πιστεύει. Ο Πάπας αυτό πιστεύει, μάλλον στο πλαίσιο της διπλωματίας, διότι στο βάθος πιστεύει ότι αυτός είναι, έτσι, αυτός είναι πλήρης και λοιπά και λοιπά. Αλλά στο πλαίσιο τώρα της Β' Βατικανής και των ανοιγμάτων προς τις άλλες ομολογίες, τις χριστιανικές και τις άλλες θρησκείες, τα λέει αυτά. Λοιπόν και εμείς τσιμπάμε το δόλωμα, λοιπόν, και πέφτουμε στην παγίδα και υιοθετούμε. Αυτό δεν είναι ορθόδοξη εκκλησιολογία, είναι παπική, είναι οτιδήποτε, αλλά όχι ορθόδοξη, έτσι. Ανασυγκρότηση, λέει, του ναού του Θεού που είναι η Εκκλησία, λέει ο Πάπας. Λέει ο Πάπας, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε εμείς αυτό. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ας δούμε και την... Περνάει και η ώρα. Ας δούμε και από την κοινή δήλωση κάτι. Είπα ότι θα διαβάσω, θα συνεχίσουμε, αλλά επειδή εδώ δεν έχουμε προσχέδιο έτσι που να μας δεσμεύει σε αυτά που λέμε, θα το διαβάσουμε την άλλη φορά πρώτο Θεός, την επιστολή των μοναχών, των αγιοριτών μοναχών, διότι το Άγιον Όρος πάντοτε στη συνείδηση του Ορθοδόξου λαού μας εταυτίστηκε καλώς βέβαια με την ακρεφνή, με την ατόφια Ορθοδοξία, με τη συνείδηση του Ορθοδόξου λαού μας για το τι είναι αληθινό γνήσιο, χωρίς προσθήκες, αναμίξεις, αφαιρέσεις, φτιασιδώματα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οι Αγιορείτες γράφουν στον τότε Αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο, που είχαμε ανάλογες καταστάσεις και τότε είχαμε την προσπάθεια με την ψευδοσύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας για μία ένωση, ψεύτικη ένωση, εδώ είναι το θέμα, όλοι θέλουμε την ένωση, πονούμε, προσευχόμεθα για την ένωση, αλλά πώς θα γίνει αυτή η ένωση. Και βλέπετε όταν κάτι δεν είναι εν αληθεία, δεν το ευλογεί ο Θεός, αυτό αργά ή γρήγορα θα πέσει. Πήγαν όλοι, υπέγραψαν τότε όλοι στη Φεράρα Φλωρεντία, οι Ορθόδοξοι όλοι, οι παπικοί βέβαια εννοείται, αφού με την απόφαση εκείνη καθυποτασσόταν η Ορθοδοξία στον Πάπα. Λοιπόν, εκείνοι υπογράψαν και με τα δύο χέρια, η παπική αλλά η δική μας, μετά από πιέσεις και όλα αυτά, υπέγραψαν. Πλην ενός του Αγίου Μάρκου, Επισκόπου Εφέσου, του Ευγενικού. Αυτός ο ένας διέσωσε την Ορθοδοξία με τη χάρη του Θεού, έτσι. Όχι ότι ήταν δεν κάνουμε με τη δική μας αξιοσύνη, τη σοφία, την αρετή, οτιδήποτε, τίποτε από αυτά. Λοιπόν, δεν υπάρχει χωρίς τη χάρη του Θεού. Είναι η χάρη του Θεού που μας κρατάει. Ο Άγιος λοιπόν Μάρκος ο Ευγενικός, ο στήλος της Ορθοδοξίας όπως χαρακτηρίστηκε, εξέφρασε την Ορθόδοξη συνείδηση και με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού εκράτησε, δεν υπέγραψε και όταν πήγανε στην πόλη. Ο Ορθόδοξος, οι πιστοί, οι Ορθόδοξοι φωνάζανε στους άλλους που είχαν υπογράψει, τους λέγανε προδότες και εκείνοι συναισθανθέντες τι έκανανε, λέγανε να κοπεί το χέρι, λέει, που υπέγραψε, να κοπεί η γλώσσα. Τέτοια πράγματα λέγανε. Και ο κόσμος αγκάλιασε τον Άγιο Μάρκο και έγινε ο Μάρκος η συνείδηση της Ορθοδοξίας. Όταν ο Πάπας στην ψευδοσύνοδο αυτή Φεράρας Φλωρεντίας έμαθε ότι δεν υπέγραψε ο Άγιος Μάρκος, είπε ότι επιείσαμε ουδέν, δεν κάνουμε τίποτα, λέει. Όταν του είπαν οι καρδινάλοι ότι δεν υπέγραψε ο Μάρκος, λέει δεν κάναμε τίποτε, διότι αυτός ήταν κυρίως που έπρεπε να υπογράψει. Λοιπόν, επανερχόμεθα. Η κοινή δήλωση λοιπόν Πάπα και Πατριάρχου στο Φανάρι, 30 Νοεμβρίου 14, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτεκλήτου, η θρονική ορτή. Και εντάξει, δεν ξέρω, είναι και όλα αυτά, βέβαια δεν είναι το κύριο θέμα μας τώρα αυτό, αλλά δεν ξέρω εάν
Παλαιότερα γινόταν όλα αυτά, θρονικές εορτές κλπ. Κλπ. Εάν ο Ιερός Χρυσόστομος και οι άλλοι μεγάλοι πατέρες που περάσαν από για θρονική εορτή. Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα να το ψάξουμε. Έχω την εντύπωση, εάν δεν κάνω λάθος, ότι λίγο πολύ έχουμε αντιγράψει κοσμικά και παπικά ας πούμε συστήματα, διότι ο Πάπας είχε την θρονική εορτή, ξέρω εγώ, για να δείξει. Ναι. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό το θέμα βέβαια το σημαντικό, αλλά δίδεται η ευκαιρία τώρα στο πλαίσιο της θρονικής εορτής να γίνουν αυτά τα πράγματα. Μακάρι να γιορτάσουμε τη θρονική εορτή και να την ξαναγιορτάσουμε, αλλά να γίνονται ορθόδοξα πράγματα, να δίνεται μαρτυρία ορθοδοξίας. Λοιπόν, υπέρβαση λέει, εμείς ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πρώτος βέβαια ο Πάπας, έτσι, δεν μπορούσε να είναι δεύτερος, ακόμη και στο κείμενο εδώ πέρα, εμείς λέει, ο Πάπας και ο Πατριάρχης, ο Πατριάρχης δεύτερος, πρώτος ο Πάπας, και λοιπά και λοιπά, υπέρβαση εν αγάπη και αληθεία. Πού είναι η αλήθεια, πού είναι η αλήθεια, ερώτηση. Σημαντική ερώτηση, πού είναι, να υπερβούμε εν αγάπη και εν αληθεία, συμφωνούμε, αλλά πού είναι η αλήθεια. Αγάπη και αυτή είναι ξίκικη που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, ξίκικη, ψεύτικη. Λοιπόν, είναι αγαπολογία των σαλονιών, κοσμική. Λοιπόν, και βλέπετε τώρα μια και μιλούμε πώς μπαίνουν αλότριοι παράγοντες. Πήγε, διάβαζα, πριν από 15 μέρες περίπου, πήγε λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην Πελοπόννησο, πήγε στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία και επισκέφθη τον εκεί Μητροπολίτη, τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ο οποίος εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδος στους διαλόγους αυτούς με τους παπικούς, λοιπόν, και τον συνεχάρει για τη συνεισφορά του, λέει, στους διαλόγους. Και τώρα εγώ κάνω μια αφελή ερώτηση. Τι τον νοιάζει τόσο πολύ τον Αμερικανό πρέσβη για την πορεία των διαλόγων των Ορθοδόξων με τους παπικούς, γιατί ενδιαφέρεται? Άρα λοιπόν υπάρχει βάθος εδώ πέρα, υπάρχει υπόγειο πράγμα, διαδρομές, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, δεν είναι περίεργο, πάει ένας πρεσβευτής, και μάλιστα όχι πρεσβευτής, ξέρω εγώ, του Βελγίου ή της Ολλανδίας, πάει ο πρεσβευτής της υπερδύναμης, τον είπα, πάει και συγχαίρει τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο για την συνεισφορά του, λέει, στους οικουμενικούς διαλόγους, στους διαλόγους με τους παπικούς και το κ. Το οποίο σημαίνει ότι την αμερικανική εξωτερική πολιτική την ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται και προχωρούν κλπ. Κλπ. Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, οι Αμερικανοί χαίρονται και μας συγχαίρουν. Υπέρβαση λοιπόν εν αγάπη και αληθεία, αλλά δεν είναι εν αληθεία, ούτε εν αληθή αγάπη. Καταλάβατε, και η αγάπη αυτή είναι ψεύτικη και η αλήθεια έχει παραμεριστεί. Έχει παραμεριστεί η αλήθεια, αλλά δεν μπορεί, η αγάπη και η αλήθεια πηγαίνουν μαζί. Εάν πούμε ότι στο όνομα της αγάπης θα αφήσουμε, θα παραμερίσουμε, θα σβήσουμε την αλήθεια, λοιπόν, δεν είναι ορθόδοξο αυτό το πράγμα, είναι μια προδοσία της πίστεως. Και συνεχίζει. Αυτό το γνωστό, το οποίο το παρερμηνεύουν από το κατά Ιωάννην, από την αρχιερατική προσευχή του Χριστού, είναι απάντες εν όσιν. Ναι, ο Χριστός λέει είναι απάντες εν όσιν. Ποιοι? Οι μαθητές του, μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Όποιος είναι εκτός Εκκλησίας. Εκτός Εκκλησίας είναι και οι Μουσουλμάνοι και οι Βουδιστές και οι Ινδουιστές και λοιπόν, αναρρύθμιτοι. Λοιπόν, είναι όσιν εν. Πώς θα είναι αυτή ένα? Δηλαδή ο καθένας θα είναι με τις αιρέσεις του, με τις πλάνες του και θα είμαστε όλοι ένα στο πλαίσιο μιας αγαπολογίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα είμαστε ένα εν αληθεία. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ούτε φανατισμός ούτε δεν ξέρω τι άλλο, είναι η αλήθεια. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο ίδιος ο Χριστός, αγαπητοί φίλοι, λέει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Δεν λέει ο Χριστός ότι ό,τι νομίζετε κάντε, ό,τι θέλετε πιστεύετε, εγώ λέω αυτά, αλλά εσείς στο πλαίσιο έτσι μιας πολιτισμικής, πολυφυλετικής, πολυθρησκευτικής κατανόησης μπορείτε να πιστεύετε και στο Βούδα και στον Ράμα και στον Κρίσνα και στον Μωάμεθ και ξέρω εγώ τι. Λέει αυτό ο Χριστός? Όχι. Λέει εγώ
Εγώ είμαι οδός και αλήθεια και ζωή. Και γιατί το λέει αυτό? Επειδή μας αγαπάει και μας λέει την αλήθεια. Καταλάβατε? Λοιπόν, όσοι ήλθαν προημού, κλέπτε εσύ και ληστέ. Όσοι ήλθαν, λέει, πριν από μένα, είναι κλέφτες και ληστές. Καταλάβατε? Λοιπόν, οπότε αν αυτά είναι φανατισμός, τότε ο πρώτος φανατικός είναι ο Χριστός. Στη συνέχεια υπάρχει μια παράγραφος για αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Μέση Ανατολή και βέβαια όλους μας πονούν και λοιπά. Αλλά μετά την διαθρησκειακή συμπροσευχή, αν θυμάστε, στο Βατικανό που έγινε αμέσως μετά τη συνάντηση του Μαΐου στα Ιεροσόλυμα, ως συνέχεια τρόπον τυρνά πήγαν και οι μουσουλμάνοι, πήγε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανήμερα της Πεντηκοστής. Ανήμερα της Πεντηκοστής, λοιπόν, ήταν και αυτό το, η χρονική συγκυρία, το timing που λένε. Λοιπόν, δηλωτικό, είναι δυνατόν τώρα ανήμερα της Πεντηκοστής, αντί να είμαστε και να λειτουργήσουμε ορθόδοξα, να πάμε με τον Πάπα και με τους μουσουλμάνους στους κήπους του Βατικανού να φυτεύουμε δέντρα και ελιές και να προσευχόμαστε, να συμπροσευχόμαστε για την ειρήνη. Ποια ειρήνη? Λοιπόν, 8 Ιουνίου, πόσο ήτανε, έγινε αυτό και αμέσως μετά εκδηλώθηκε η επίθεση του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και είναι παρατηρημένο ότι όποτε γίνονται αυτά τα πράγματα, όποτε αυτοί οι μεγάλοι, λοιπόν, οι οποίοι παίζουν παιχνίδια και είναι μια τεράστια υποκρισία αυτά που λένε για την ειρήνη, όποτε λοιπόν πάνε και λένε μπλα 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 για την ειρήνη και προσευχές για την ειρήνη, μετά γίνεται μια μεγάλη ζημιά, γίνεται πόλεμος. Λοιπόν, λένε λοιπόν για τη Μέση Ανατολή και μακάρι, αλλά εδώ σε αυτή τη συνάφεια πού είναι το κύρος που καλλιεργείται τις σχέσεις με τους μουσουλμάνους και λέτε διαλόγους κλπ. Γιατί λοιπόν δεν πιάνετε τους φίλους σας εκεί στους διαλόγους και τους μουσουλμάνους και να τους πείτε κοιτάξτε εδώ πέρα πρέπει κάτι να γίνει, δεν είναι δυνατόν οι τζιχαντιστές να κόβουν κεφάλια. Πού είστε εσείς οι μουσουλμάνοι ηγέτες που καθίμεθα στο ίδιο τραπέζι και συζητούμε και τρώμε και πίνουμε και προσευχόμαστε τάχα στον ίδιο Θεό? Πού είναι? Πρέπει λοιπόν εδώ και τώρα να παρέμβετε και να σταματήσει αυτό το κακό που γίνεται. Γιατί δεν το λένε αυτό? Και τους αφήνουν εκεί πέρα, αυτοί λέει είναι φανατικοί. Συμμαζέψτε τους. Συμμαζέψτε τους, αφού εσείς είστε οι ηγέτες που εκπροσωπείτε το Ισλάμ, συμμαζέψτε αυτούς τους ακραίους και τους φανατικούς. Αλλά είναι όλοι μέσα στο παιχνίδι. Και λέει στη συνέχεια για επικοδομητικό διάλογο με το Ισλάμ. Ποιον διάλογο? Γίνεται διάλογος και βεβαίως είμαστε υπέρ του διαλόγου, αλλά ποιος διάλογος? Κάνουμε διάλογο και συγχρόνως κάνουν οι Ισλαμιστές, οι τζιγαντιστές, οι κανίβαλοι αυτοί που κόβουν κεφάλια κάνουν αυτά που κάνουν? Όχι, θα σταματήσει ο διάλογος. Για να συνεχιστεί θα τους συμμαζέψετε και μετά αλάτε να συνεχίσουμε. Καλούμε, λέει, όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες να επιδιώξουν και ενισχύσουν των διαθρησκευτικών διάλογων. Από λόγια άλλο τίποτε. Λοιπόν, τα έργα που είναι και κυρίως τα έργα, αγαπητοί φίλοι, που να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με αυτό που ξέρουμε από τους Αγίους, από τους Πατέρες, από τις Συνόδους, από το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, αυτά, εδώ είναι το θέμα, ότι αυτά που γίνονται και λέγονται, όλες αυτές οι αγαπολογίες, δεν έχουν αίρισμα, δεν έχουν θεμέλιο, δεν μπορούν να βασιστούν, να στηριχθούν, να τεκμηριωθούν με βάση το Ευαγγέλιο και την παράδοση των Αγίων της Εκκλησίας. Θα το επαναλάβω και έτσι να κλείσω. Λέω συνήθως συζητώντας με αυτά τα θέματα, για αυτά τα θέματα με κάποιους οι οποίοι έχουν κάποιες έτσι διαφορετικές απόψεις. Λέω παιδιά, φέρτε μου έναν Άγιο της Εκκλησίας, όχι δύο, έναν, από τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας μέχρι τώρα, έναν, που να λέει αυτά τα πράγματα, αυτές τις καινοφανείς θεωρίες. Δεν υπάρχει κανένας. Από τους πρώτους, από τους Αποστόλους μέχρι τώρα, μέχρι τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Όλοι οι Άγιοι είναι ορθοδοξότατοι, γιατί η εμπειρία που έχουν το Άγιο Πνεύμα τους, τους οδηγεί, εισπάσαν την αλήθεια και τους δίνει το ίδιο φρόνημα εν Χριστώ. Λοιπόν, ας ευχηθούμε αυτό το φρόνημα να έχουμε κι εμείς, ας ευχηθούμε αυτός ο μεγάλος πειρασμός της αγαπολογίας και των συμπροσευχών και των συλλειτούργων που φτάνουν μέχρι το χείλος του γκρεμού κάποια στιγμή να σταματήσει, ας ευχηθούμε η ορθόδοξη συνείδηση να λειτουργήσει και η χάρις του Θεού να λάμψει και η αλήθειά Του και
Έτσι να πορευόμεθα. Εδώ θα σταματήσουμε όμως, διότι ο χρόνος συμπληρώθηκε. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε πάλι την άλλη Κυριακή.